σε όλους και σε όλες. Είναι για όσους ασχολούμαστε, είμαι ο Θοδωρής Οδουλουμπέκης, είμαι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ελλάδα. Για όσους ασχολούμαστε με τον πολιτικό ακτιβισμό, ξέρετε ότι πολλές φορές νιώθουμε αρκετές ματαιώσεις. Σήμερα όμως είναι μια αντίθετη περίπτωση, γιατί είμαι πολύ χαρούμενος που στο πάνελ βρίσκομαι με τρεις γυναίκες. Οπότε υπάρχει μια σημαντική εκπροσώπηση των γυναικών που σπάνια βλέπουμε να συμβαίνει στην πολιτική, και συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την επιλογή τους αυτή. Και μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου που υπηρετεί και πιστεύει στις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας σε μια εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα είναι καινοτόμα από μόνη της. Είναι σαν start-up εξορισμού. Ήταν για μας ένα θέμα ταμπού για πολλά χρόνια. Δεν ασχολούμασταν με αυτό το κομμάτι, ασχολούμασταν με οτιδήποτε άλλο. Ήρθε η ώρα όμως να ασχοληθούμε και εμείς πιο ενεργά με το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους νέους ώστε να παράξουν. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί τελικά οι startups αποδείχτηκε ότι προσφέρουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας που βέβαια πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα οδηγούν ως μέσο, γιατί η εργασία είναι ένα μέσο για την αξιοπρεπή διαβίωση που θα εξυπηρετούν το σκοπό αυτό. Πριν ξεκινήσω να δούμε ορισμένα πράγματα, θα έλεγα το εξής, ότι θα ήθελα να φτιάξουμε λίγο πρώτα να δούμε ποιο είναι το μέσο προφίλ μια startup εταιρεία στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο έχει 2,5 χρόνια ζωής, την έχουν δημιουργήσει άνθρωποι που είναι γύρω στα 30 έτη, 25 με 34. Κατά 85% αποτελείται από άντρες, έχετε πολύ δίκιο στην αρχική παρουσίαση που κάνατε. Οι εταίροι είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν, είναι διατεθειμένοι ακόμα και αν αποτύχουν να δοκιμάσουν ξανά σε startups. Κατά μέσο όρο μία startup απασχολεί 13 άτομα στην Ευρώπη, ενώ έχει ιδρυθεί από 2 ή 3. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει μία τάση να δημιουργούνται θέσεις εργασίας από τις startups. Από αυτές τις 13 θέσεις, οι 10 είναι full απασχόλησης. Οι 3 είναι θέσεις εργασίας που προέρχονται από μαθητεία. Και τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αναφέρουν, τα λέω πολύ επιγραμματικά, είναι η έβρεση πελατών, η έβρεση χρηματοδότησης, η εσωτερική οργάνωση και η ανάπτυξη της ομάδας που θα αποτελέσει την εταιρεία. Να δούμε τώρα σε ένα διάγραμμα χοντρικά του τι συμβαίνει, ποιος είναι ο κύκλος μιας startup επιχείρησης. Ό,τι βλέπετε βελάκι είναι πολιτική, ό,τι βλέπετε εικονίτσα είναι αποτέλεσμα πολιτικής. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι πολιτική. Ό,τι συμβαίνει από λίγο πριν γεννηθούμε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε είναι πολιτική. Το πρώτο βελάκι μας δείχνει πώς φτάνουμε στην ιδέα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο στο οποίο πρέπει να στρέψουμε τις πολιτικές μας. Δηλαδή πώς θα καλλιεργήσουμε ιδέες πάνω στις οποίες τελικά θα βασιστεί η δημιουργία επιχειρήσεων. Η καλλιέργεια των ιδεών θα μπορεί να προκύψει κυρίως μέσα από ένα εξωστρεφές σχολείο, ένα σχολείο που θα τρίβεται με την κοινωνία, με την υπόλοιπη ένωση, με τον υπόλοιπο κόσμο. Εξάλλου η τριβή είναι αυτή που δημιουργεί τη σπίθα και αργότερα την ιδέα. Μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών, πάλι στο εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως μεταξύ των σχολικών μονάδων, είτε και των σχολείων διαπεριφερειακά. Η επαφή του νέου από τις πολύ μικρές ηλικίες με τον πολιτισμό, γι' αυτό ως Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα έχουμε αναπτύξει μια ατζέντα, το Youth Plan, το οποίο βάζει τρεις πολύ βασικούς άξονες. Ο ένας είναι το Culture Check, δηλαδή κάθε νέος με το που γίνει 18 ετών να παίρνει ένα πάσο πρόσβαση σε χώρους πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε ζητήσει την επέκταση του Erasmus να φτάσει και στα γυμνάσια, έτσι ώστε και οι μαθητές του γυμνασίου να μπορούν να έρθουν σε επαφή με Ευρωπαίους άλλους μαθητές. Και έχουμε ζητήσει και την επέκταση του Youth Guarantee, που δυστυχώς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από την Επιτροπή δεν προχώρησε. Εμείς ζητούσαμε 20 δις, μας δώσανε μόνο 2. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται μια περισσότερη ενίσχυση στο κομμάτι αυτό. Πρέπει να δούμε όμως πέρα από το σχολείο πώς και θα συμβάλλουμε ώστε και οι οικογένειες να ενισχύσουν τα παιδιά τους να ταξιδέψουν, να ενισχύσουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν άλλες δραστηριότητες, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εξωσχολικές. Οπότε πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με ευάλωτες ομάδες, με οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τους πόρους για να προσφέρουν αυτά που θέλουν στα παιδιά τους, ώστε όλα τα παιδιά τελικά όταν θα μεγαλώσουν και θα είναι έτοιμοι να γίνουν επιχειρηματίες να έχουν αποκτήσει το ίδιο υπόβαθρο. Δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε ανεξέλεγκτα και ελεύθερο. Αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε, ότι όλα τα παιδιά όταν θα γίνουν 25-30 χρονών έτοιμοι να δημιουργήσουν θα έχουν τα ίδια όπλα στη φαρέτρα τους. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που
σιγά σιγά πρέπει να γίνει πολιτική προσέγγιση, να αντιληφθούμε δηλαδή την πληροφορία ή το δεδομένο ως πόρο, εις άξιο πόρο των φυσικών πόρων. Δεν μπορεί κάποιοι λίγοι να διαχειρίζονται τα μεγάλα δεδομένα. Είδατε πριν στην ανάλυση του κυρίου Ξανθού τη σημαντικότητα των μεγάλων δεδομένων. Πρέπει να φροντίσουμε ως ένωση, ως πολιτεία, τα μεγάλα δεδομένα να είναι προσβάσιμα σε όλους, διότι διαφορετικά δεν ξεκινάμε από ίδιες αφετηρίες. Οπότε θέλουμε να περάσει ως αντίληψη ότι οι πόροι είναι ένα δημόσιο αγαθό, πρέπει όλοι να έχουμε πρόσβαση, η πληροφορία και να δημιουργήσουμε ανοιχτές προσβάσιμες βάσεις δεδομένων. Αυτό απαιτεί βέβαια μια γενναία επένδυση δημόσια στο εκπαιδευτικό σύστημα κυρίως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το ίσο δικαίωμα στην πρόσβαση είναι ένας κρατικός μηχανισμός, ο οποίος φυσικά πρέπει να εξελιχθεί, αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να πάει παντού. Θα πάει στο κάθε μικρό χωριό, θα πάει στην κάθε μικρή πόλη, θα φτάσει στο κάθε σπίτι. Θα γυρίσουμε πίσω αργότερα στο κομμάτι αυτό. Το δεύτερο βήμα, αφού έχουμε φτάσει στην ιδέα και αφού έχουμε καλλιεργήσει μέσω της τριβής των νέων με την επιχειρηματικότητα, μέσω της τριβής των νέων με την κοινωνία και την υπόλοιπη Ευρώπη, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να φυτέψουμε ιδέες στα μυαλά των νέων, είναι πώς από την ιδέα θα φτάσουμε στην επιχείρηση. Εδώ πέρα υπάρχει ένα απόλυτο χάος. Λέω συχνά ότι έχουμε πολλούς νέους με 5 ευρώ στην τσέπη και 100.000 ευρώ στο μυαλό τους, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο μυαλό τους. Οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι, δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν, πώς να φτιάξουν ένα business plan. Δεν το μάθαμε. Στα σχολεία ήταν άλλη εκπαίδευση τότε, ίσως τώρα το μαθαίνουν, ίσως κάποια στιγμή βγουν πιο έτοιμοι. Μία πολύ χρήσιμη πρόταση θα ήταν να ιδρυθούν περιφερειακά γραφεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Περιφερειακά γραφεία που θα μπορούσαν να έχουν την έδρα τους στα κέντρα κάποιων περιφερειών και μετά μέσω Skype. Το Skype έχει μπει εξάλλου στο δημόσιο και το άσυλο πλέον μπορείς να το ζητήσεις μέσω Skype. Να δείξουν στους ανθρώπους που έχουν την ιδέα πώς θα φτιάξουν ένα business plan, πώς θα βρουν χρηματοδοτικά εργαλεία, πώς θα βρούνε τις ειδικότητες αυτές που χρειάζονται για να στήσουν την επιχείρησή τους. Αυτό απαιτεί και έναν εξυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, ο οποίος δουλεύει με τον ίδιο τρόπο εδώ και δεκαετίες, ενώ πλέον με τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορείς να ξέρεις πού βρίσκεται ποιος. Με λίγα λόγια, να δημιουργήσουμε θερμοκοιτίδες περιφερειακές. Να μειώσουμε τη γραφειοκρατία σίγουρα, είναι πολύ πολύ βασικό για κάθε νέα επιχείρηση. Να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες υβριδικές επιχειρήσεις χαμηλού budget που θα συστήνονται πολύ γρήγορα. Θα μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα επίπεδο τζίρου, το οποίο ίσα-ίσα για να μπορεί να μην έχουν και λογιστικά έξοδα ιδιαίτερα, το οποίο θα βοηθάει στην αρχή τους επιχειρηματίες με πολύ λίγα λεφτά να ιδρύσουν την επιχείρησή τους. Απαιτεί επίσης επενδύσεις για να αυξηθεί το R&D, η έρευνα και στο 3% του ΑΕΠ της κάθε χώρας, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα σύνδεσης του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα και τα ιδρύματα, ώστε κάθε ιδέα να μπορεί να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο για να γίνει επιχείρηση. Έχω χρόνο? Έχετε άλλα 2 λεπτά. Πολύ ωραία. Το τρίτο βήμα είναι πώς από τη startup θα φτάσουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο μοντέλο, κάτι που δουλεύει. Αυτό απαιτεί σίγουρα σε πρώτο βήμα να δώσουμε κίνητρα οικονομικά στις startups. Αυτό μπορεί να είναι φορολογικά κίνητρα. Δεν λέμε επιχειρήσεις οι οποίες κερδίζουν πολλά να απαλλάσσονται από φορολογία. Αλλά μια προοδευτική φορολόγηση ώστε να μην πληρώνεις σε ασφαλιστικές εισφορές και σε φορολογία 60% από το πρώτο ευρώ είναι απαραίτητη. Τουλάχιστον για την εκκίνηση κάθε νέας επιχείρησης θα πρέπει να δώσουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις υποδομές. Και όταν λέω υποδομές εννοώ να φτάσει το γρήγορο ίντερνετ παντού, να έχουν όλη πρόσβαση σε ταχύτητες σημαντικές. Και επειδή η στόχευσή μας και ως σοσιαλιστές αλλά και ως Ευρώπη γενικότερα δεν είναι να ανταγωνιστούμε το πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό, αλλά να παράσχουμε της Ασίας για παράδειγμα, αλλά να παράσχουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και αυτό να είναι το ανταγωνιστικό μας στοιχείο, να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε άλλα έξοδα εκτός του εργατικού για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα μειώσουμε το κόστος ενέργειας κάθε νέας επιχείρησης χρησιμοποιώντας ΑΠΕ. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι τρεις άξονες, τρεις σημαντικές ενώσεις μέσα στην Ευρώπη που πρέπει να προχωρήσουν ώστε να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερες startup να πετύχουν. Πρέπει να προχωρήσει η τραπεζική ενοποίηση. Δεν γίνεται μία startup στην Ελλάδα να δανείζεται με 8 και 9% από την τράπεζα και στη Γερμανία με 2% και αυτοί οι δύο να απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Αυτό είναι ένα πολύ ανασταλτικός παράγοντας για κάθε νέο επιχειρηματία, ο οποίος αν πετύχει θα φύγει τελικά, προκειμένου να βρει φτηνότερο χρήμα.
κάπου αλλού. Άρα η τραπεζική ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει, το Capital Markets Union πρέπει να προχωρήσει ώστε να έχουμε ένα κοινό κεφάλαιο το οποίο θα μοιραστεί στις επιχειρήσεις, όπως και η ψηφιακή ένωση. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό βήμα που θα ευνοήσει και τις startups είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε όλα τα πεδία εφαρμογής της. Πολλές φορές είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε επένδυση στην παιδεία, επένδυση στη startup, επένδυση. Ένα εύλογο ερώτημα προκύπτει είναι πώς θα βρεθούν τα λεφτά για τις επενδύσεις αυτές. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που δυστυχώς εδώ και χρόνια η μάλλον συντηρητική Ευρώπη αρνείται. Η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με 0,05% σε κάθε συναλλαγή που αφορά χρηματοπιστωτικό προϊόν θα έφερνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η επέκταση του Youth Guarantee που θέλουμε εμείς είναι 20. Έχουμε άλλα 180 να επενδύσουμε σε παιδεία, να επενδύσουμε σε καινοτομία, να επενδύσουμε σε R&D. Κανείς θα περίμενε ότι η επιτυχία της επιχείρησης τελειώνει εκεί και ο ρόλος της πολιτείας τελειώνει εκεί. Για μας δεν πρέπει να τελειώνει εκεί. Θα πρέπει το προϊόν της επιτυχίας να επιστρέφει πίσω ξανά στη δημιουργία ιδέας. Θα πρέπει να επανεπενδύουμε συνεχώς προϊόντα επιτυχίας στη δημιουργία νέων ιδεών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω ενός εθνικού ταμείου, στο οποίο για παράδειγμα θα μπορούσε κάθε εταιρεία να συνεισφέρει ως ασφάλιστρο ένα μικρό ποσό, αν πάει καλά, με την υποχρέωση του ταμείου αυτό τα χρήματα να τα επιστρέφει ξανά πίσω στην παραγωγή ιδεών και στις startups. Κλείνοντας, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση επέλεξε να επενδύσει 700 εκατομμύρια από το πλεώνασμα. Καλά έκανε, το λέμε χρόνια το πλεώνασμα πρέπει να επενδύεται, αλλά το επένδυσε σε 300 ευρώ σε συντάξεις. Τα 700 εκατομμύρια αυτά θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 30.000 νέες επιχειρήσεις με 10.000 ευρώ και άλλα 10.000 ευρώ να μπουν στο ταμείο αυτό το οποίο θα τα επανεπενδύει συνεχώς σε ιδέες. Μα έτσι, από τις 30.000 θέσεις εργασίας, αν πάρουμε 30.000 νέες επιχειρήσεις, αν πούμε ότι κάθε μία δημιουργεί 10 θέσεις εργασίας, μεσοπρόθεσμα θα είχαμε δημιουργήσει 300.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες θα εξασφάλιζαν μια καλύτερη σύνταξη τελικά σε αυτούς που τους δώσαμε πολύ λίγα. Άρα λοιπόν, ναι στις επενδύσεις, ναι στο δημόσιο χαρακτήρα της επένδυσης, χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, αλλά χρειάζεται να το κάνουμε σωστά. Σε κατευθύνσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, στην παραγωγή θέσεων εργασίας, όχι απασχόλησης, αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Και όλο αυτό πρέπει να γίνει υπό το συντονισμό ενός κράτους που και το ίδιο πρέπει να γίνει startup, που και το ίδιο πρέπει να γίνει καινοτόμο. Ευχαριστώ πολύ.